Παιδιά, καλησπέρα. Πολλοί μου ζητήσατε και στα σχόλια από τα βιντεάκια αλλά και στο live stream να σας δείξω την ομάδα μου, να σας δείξω τα custom tactics, πώς παίζω in-game, τα restrictions στους παίχτες. Αυτή εδώ πέρα είναι η ομάδα μου λοιπόν. Δεν ξέρω, δεν έχω υπολογίσει πόσο κοστίζει. Θα βάλω την τιμή κάπου στην οθόνη, κοστίζει τόσο τέλος πάντων. Αυτός εδώ πέρα είναι ο πάγκος μου, είναι αρκετά καλή ομάδα. Ο Ριμπερί πρόσφατα βγήκε από την ομάδα επειδή μπήκε ο Ζαριζίνιο που τον έβγαλε από πικ, που είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Αυτή η ομάδα με πήγε 19-1 και με έχει πάει και 18-2 ανελιπώς συνέχεια σε αυτό το χρόνο. Πάω συνέχεια rank 2 και μπορεί να πάω και rank 3, να πάω στο 17-3. Τα custom tactics είναι αυτά που θα σας δείξω τώρα. In game λοιπόν παίζω 5-2-2-1. Παίζω εδώ πέρα defensive style είναι balanced με 40 width και 40 width και στην επίθεση, 71 depth, direct passing εδώ πέρα. Στα corner έχω 2 μπάρες και στα foul 3. Ίσως το θα πρέπει να το έχω έτσι, μία μπάρα στα free kick και 2 στα corner. Και place in the box έχω 6 μπάρες. In game η ομάδα είναι έτσι όπως τη βλέπετε. Βάζω τον Αντάμα Τραόρε πίσω στο center back, το οποίο θα αλλάξει όταν τελειώσει το Χούλιτ, θα μπει ο Χούλιτ στη θέση του Τραόρε. Και μπροστά από την πεντάδα έχω Ζιντάν και Μόντριτς. Και μπροστά έχω Εουσέμπιο, δεξιά Ζερζίνο, αριστερά Εμπαπέ. Οι δύο πλαϊνοί παίζουν σαν center forward, οπότε δεν είναι τόσο πολύ σαν extreme. Σαν instructions, ο Εμπαπέ είναι comeback on defense και get into the box for cross. Αυτό έχω κάνει το ίδιο και στο Ζερζίνιο. Και έχω βάλει get into the box for cross για να μπορεί ο Κανσέλο και η Μπάσα όταν ανεβαίνουν να βρίσκουν χώρο, επειδή αυτοί οι δύο θα έχουν κλείσει προς τα μέσα, οπότε οι δύο πλαϊνοί μου θα βρίσκουν χώρο στα άκρα. Ουσιαστικά το παίζω επίθεση, παίζω ένα 3-5-2. Στον Eusebio έχω get in behind, δεν έχω κάτι άλλο. Αυτούς έχω, βασικά το Modis τον έχω stay back, το Zidane τον έχω στο default. Και τους δύο back τους έχω στο stay back while attacking και τους δύο. Αλλά in game τους έχω, βάζω attacking fullbacks. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι επειδή μερικές φορές δεν θέλω να επιτίθονται οι παίχτες μου, οι πλαϊνοί μου, να ανεβαίνουν στην επίθεση, ειδικά προς το τέλος του παιχνιδιού. Οπότε τους έχω έτσι εδώ πέρα στα custom tactics και in game τους αλλάζω. Και απλά όταν θέλω να κάθονται πίσω, απλά το ενεργοποιώ από το in game, από τα attacking fullbacks. Με πάει πάρα πολύ καλά αυτή η ομάδα. Όταν βλέπω ότι δεν λειτουργεί, γυρνάω στο 4-3-2-1, που ουσιαστικά όταν παίζω επίθεση είμαι αρκετά εκτεθειμένος. Παίζω με δύο αμυντικούς πίσω, επειδή και η Μπάσα και ο Κανσέλο ανεβαίνουν, και γι' αυτό γύρισα με την πεντάδα πίσω, επειδή ήμουν πάρα πολύ εκτεθειμένος. Έχω τα ίδια instructions στους επιθετικούς. Ουσιαστικά έχω stay central αντί το get into the box for cross και come back on defense. Εδώ πέρα στον Eusebio έχω get in behind. Και εδώ πέρα έχω στον Traore και στον Modric stay back while attacking, και στον Adama Traore stay on the edge of box for cross. Εδώ πέρα το ίδιο στους back, stay back while attacking και στους δύο, για τον ίδιο λόγο που ανέφερα και προηγουμένως. Και άμα βλέπω ότι δεν λειτουργεί τίποτα, πάω στο 4-2-4, άμα χρειάζομαι να πουσάρω για goal. Βλέπετε έχω πολύ υψηλό depth, έχω πολύ υψηλό width, το οποίο δεν θα έπρεπε να το έχω έτσι, θέλω να το χαμηλώσω. Θα το έχω στο 50. Να παίζουν πιο κοντά οι παίχτες μεταξύ τους. Constant pressure, fast build up, forward runs. Έχω players in the box, έχω βάλει 8 μπάρες και έχω ανεβάσει τις μπάρες και στα corner και στα foul. Έχω και ένα ακόμα 4-2-3-1 το οποίο δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Το οποίο το έχω έτσι, έχω τον Mbappé μπροστά και τον Eusebio σαν δεκάρι. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ σπάνια, άμα βλέπω ότι δεν πιάνει τίποτα. Γενικά, άμα βλέπω ότι δεν λειτουργεί οτιδήποτε, αν κάνω, αλλάζω συστήματα μέχρι να δω τι δουλεύει στον αντίπαλο. Οπότε, παιδιά, αυτή είναι η ομάδα μου, αυτά είναι τα custom tactics. Ελπίζω να σας βοηθήσουν και εσάς. Εμένα, από τότε που βρήκα τα custom tactics που δουλεύουν για μένα, έχω δει μεγάλη αλλαγή στο παιχνίδι. Έχω δει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή στο παιχνίδι μου. Ελπίζω να σας βοηθήσουν και εσάς. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, μου σας βοήθησε. Ένα σχόλιο να μου πείτε αν μπορώ να σας βοηθήσω κάπως. Να μου πείτε για την ομάδα σας, για τα δικά σας custom tactics. Και ένα subscribe, εννοείται στο κανάλι, βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Και γράψτε μου και κάτω στο σχόλιο αν θέλετε και να κάνουμε και κάτι άλλο, ένα club tour ας πούμε, να σας δείξω κάτι άλλο στην ομάδα μου.
Οπότε ναι, επειδή αυτά είναι τα custom tactics, άμα έχετε άλλες απορίες μπορείτε να με ρωτήσετε κάτω στα σχόλια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!